ανοίξτε, παιδιά, ανοίξτε. Παιδιά, να σας ζήσει καταρχήν. Μπροστά, παιδιά, Γιάνκο, άνοιξε. Πατής με πατούς έγινε το πρωί στο εξιτήριο της Κάτια Ζιγούλη και του Σάκη Ρουβά. Δημοσιογράφοι, οπερατέρ και φωτογράφοι ποδοπατήθηκαν για ένα πλάνο του ζευγαριού με το τρίτο του παιδί και ο Σάκης βιντεοσκοπούσε χαμογελαστό στον πανικό. Μετά το τρέξιμο ήρθε το παραδοσιακό φιλί και οι δηλώσεις. Αγάπη μου, πέσεις. Εγώ είπα τριφλά ευτυχισμένη. Τριφλά, παιδιά. Σε ρεκόρ Guinness. Το ένα μετά το άλλο. Είναι θέμα θέλησης. Είναι θέμα θέλησης και καλής συνεργασίας και υποστήριξης. Η Κάτια Ζιγούλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πήρε περιττά κιλά. Αυτό το οφείλω στο γιατρό μου, τον κύριο Δουράτσο, ο οποίος όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με κρατούσε μακριά από τα γλυκά. Πολύ δύσκολο αυτό θα ήταν, έτσι δεν είναι? Ήταν, ναι. Έκλεβα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ταλαιπωρήθηκες κατά τη διάρκεια του τοκετού? Όχι. Ήταν τρίτη φορά. Ήξερα ακριβώς, είχαμε συνεννοηθεί με τον γιατρό μου ακριβώς πώς θέλαμε να είναι. Τα κάναμε όλα με ηρεμία. Είναι το τρίτο θαύμα. Υπέροχο δώρο που μου κάνει η Κάτια. Μαζί το κάναμε. Και το ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Σε ποιο μοιάζει να ρωτήσουμε, σαν πρώτη έτσι επαφή που την είδατε? Κάπου θα μοιάζει, δεν μπορεί. Αυτό περιμένουμε να ανακαλύψουμε κι εμείς. Δεν μοιάζει με κανένα. Με κανένα. Είναι καινούρια έκδοση. Κάτι για το πρώτο πράγμα που θα κάνεις με το που θα πας στο σπίτι? Θα κάτσω κάτω και θα πέφτω στη μοίρα μου. Παρακαλώ. Θα γεμίσω αγκαλιές και φιλιά. Όπως δήλωσαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη, είναι έτοιμοι και για το τέταρτο παιδάκι. Ο γιατρός μας είπε ότι μπορούμε, μας παίρνει. Τώρα που πήραν φόρα, ποιος τους πιάνει? Να τους